Παρουσία υπουργών, υφυπουργών και προέδρων επιμελητηρίων της χώρας πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Βαρύτητα δόθηκε στο μέλλον της τοπικής επιχειρηματικότητας με κεντρικό μήνυμα την ανάδειξη της ρεθυμνιώτικης επιχειρηματικότητας ως παράγοντας περιφερειακής αηφόρας ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια ώστε να δημιουργηθούν θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, έτσι ώστε νέοι και νέες που θέλουν να υλοποιήσουν το όραμά τους, να μια ιδέα να την μετατρέψουν σε μια επιχείρηση, να μπορέσουν να το κάνουν με τρόπο βιώσιμο, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι μόνο το 4% που πιστεύουν οι περισσότεροι, που είναι μονάχα το 4% του ΑΕΠ, που είναι στην ουσία η παραγωγή μας, δηλαδή οι αγρότες μας. Είναι λάθος αυτό, διότι ποτέ δεν μετρήσαμε το δεύτερο και τρίτο επίπεδο, γιατί ποτέ δεν τους είχαμε καταγράψει. Τώρα με τα αγροτικά τμήματα θα έχουμε την εικόνα να το κάνουμε αυτό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι μας με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πολύ μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε με τις επιχειρήσεις και του ιδιωτικού τομέα και βεβαίως τόνισα και στη τοποθέτησή μου ότι το επόμενο διάστημα θα λάβουμε και μια σειρά πρωτοβουλίες που στην ουσία θα προσκαλέσουμε και τον ιδιωτικό τομέα μέσα από αυτό το κέντρο αμυντικής καινοτομίας να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι αισιόδοξος από τη φύση του, δηλαδή κάποιος πρέπει να είναι αρκετά αισιόδοξος για να ξεκινήσει να επιχειρεί. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο σήμερα βλέποντας όλη αυτή τη διάθεση που ξεκινάει από την κυβέρνηση, τον Υπουργό, τα επιμελητήρια και καταλήγει στην επιχειρηματικότητα, στον κάθε έναν κατασυμματάρχη, είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη όρεξη, μια διάθεση να φτιάξουμε πράγματα. Εύχομαι όλα αυτά που συζητήσαμε να βελτιώσουν το κλίμα της επιχειρηματικής κοινότητας που τόσο έχουμε ανάγκη, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουμε και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις είναι ο πνεύμονας ανάπτυξης της Ελλάδος. Ο Κώστας Κρέκας παρουσίασε στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, τονίζοντας το θετικό ισοζύγιο των τελευταίων ετών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των επιχειρήσεων που άνοιξαν σε επίπεδο Κρήτης και ειδικότερα του Ρεθύμνου. Το πρώτο δίμηνο του 2024 στο σύνολο της Κρήτης έχουμε 905 επιχειρήσεις, περισσότερα ανοίγματα από ότι κλεισίματα. Και βεβαίως τι γίνεται και στο Ρέθυμνο, το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Πρόεδρε, αφού είσαι εδώ, είναι δικά σας στοιχεία που συντηρείτε για το ΓΕΜΗ και θα σας πω και γι' αυτό. 2020 168 περισσότερες επιχειρήσεις, 219 του 21, 259 περισσότερες του 22, 303 του 23 και ήδη το 24 τους πρώτους δύο μήνες έχουμε 150 επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Τηλιανίδης εστίασε στο μεταφορικό ισοδύναμο, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει την νησιωτική επιχειρηματικότητα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της αναλογικότητας. Υπήρξε ένα πρόβλημα και το 22 και το 23. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Γι' αυτό θα λειτουργήσουμε στη βάση της αναλογικότητας. Η κάθε περιοχή, το κάθε νησί, με βάση τη δυναμικότητά του, θα πάρει το μερίδιό του. Κανείς δεν θα αδικηθεί και με στόχο ακριβώς αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο να μείνει για να βοηθήσει ακριβώς την νησιωτική επιχειρηματικότητα. Με την καρδιά του επιχειρεί να χτυπά σήμερα στο Ρέθυμνο, συζητήθηκαν οι προβληματισμοί γύρω από τα θέματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες οι τοπικές οικονομίες. Με την προσπάθεια των εμπλεκόμενων να αναζητηθούν από κοινού οι τρόποι προώθησης λύσεων σε αυτά. Εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης, τα προβλήματα θα αδιαιωνίζονται και η ανάπτυξη της χώρας δεν θα είναι ανάπτυξη για όλους, αλλά ανάπτυξη για λίγους. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίοδο να διεκδικούμε πόρους και από το ΕΣΠΑ και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Γιακουμάκη για αυτή την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Πήραμε δουλειά για το σπίτι. Αυτές οι διοργανώσεις, όταν είναι ουσιαστικές, είναι πάρα πολύ χρήσιμες και εύχομαι και ελπίζω να έφυγαν από το Ρέθυμνο οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.